Καλημέρα και από μένα. Παιδιά, δεν υπήρχαν κάποιες αντιδράσεις εδώ στη Λισαβόνα. Δεν υπήρξε ήταν τίποτα. Ήταν όλα μια χαρά. Όχι, όχι. Ναι. Εγώ, δεν το, έχετε... βρίσκω... Ναι, εγώ ναι. το βρίσκω πολύ normal αυτό που έγινε. Η κοπέλα εκεί γεννήθηκε. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Αντιδράσεις στεναχωρέθηκε η Ελένη με όλα αυτά που διάβασε. Όχι, παιδιά. Η Ελένη δεν στεναχωρέθηκε καθόλου. Καθόλου ακούω. Okay. Δηλαδή από το ένα αυτή της μπήκε και από το άλλο βγήκε. Όχι, παιδιά. Η Ελένη αυτές τις μέρες έχει πολύ τρέξιμο. Έδωσε 72 συνεντεύξεις σε 46 διαφορετικές χώρες. Εστιάζει τώρα αυτή τη στιγμή για τη σκηνή στη Eurovision. Επισήμως από το ΡΙΚ δεν υπάρχει παραμικρή αντίδραση, δηλαδή θεωρούν ότι όλα βαίνουν καλώς. Ναι, ναι, όλα βαίνουν καλώς. Ωραία, να της ευχηθούμε καλή επιτυχία λοιπόν. Το ΡΙΚ, σύμφωνα με τη σημερινή Εσπρέσο, ως επίσημη ανακοίνωση, στηρίζει την Ελένη Φουρέιρα στην προσπάθειά της στη Eurovision, αποφεύγοντας οποιοδήποτε σχόλιο για τον αλβανικό αετό που σχημάτισε μαζί με τον εκπρόσωπο της Αλβανίας. Ναι, βέβαια, είδαμε εμείς εδώ νωρίτερα σε ένα βίντεο έναν στρατιωτικό αναλυτή, ο οποίος εξηγούσε ότι το συγκεκριμένο σύμβολο κάτι άλλο συμβολίζει και δεν είναι ακριβώς αυτό που έχει πάνω η αλβανική σημαία. Παιδιά, να πω κάτι πάνω σε αυτό, παρακαλώ. Απλά όλη αυτή η ιστορία που έχει δημιουργηθεί εδώ δεν έχει περάσει πουθενά. Δηλαδή, κανείς να ασχολείται εδώ πέρα στη Λισαβόνα με κάτι. Ποιος να ασχοληθεί, οι Πορτογάλοι? Νομίζω ότι θα ήταν πιο όμορφο και εμείς να ασχοληθούμε με το χαμό αυτό που κάνει η Φουρέιρα πάνω στη σκηνή και πώς συσπηρώνονται γύρω της πολλά μίντια για να της πάρουν μια συνέντευξη. Αυτό το περιμέναμε, γιατί είναι μια κοπέλα με εκτόπισμα καλλιτεχνικό και ήμασταν βέβαιοι ότι θα κλέψει την παράσταση στη Λισαβόνα. Απ' την άλλη μεριά όμως... Η καριέρα της είναι στην Ελλάδα, δεν είναι στο Κύπρο, άλλη... δηλαδή τώρα μπορεί να είναι προσωπική Κύπρο, αλλά... Απ' την άλλη μεριά, Αγγελέ μου, δεν ξέρω αν θυμάσαι τι είχε γίνει με κάποιους στρατιώτες εδώ που είχαν κάνει το συγκεκριμένο σύμβολο και τι άλλο είχε επίσης ξεσπάσει και ποια μέτρα είχαν ληφθεί για αυτό το ζήτημα. Νομίζω ότι η Φουρέιρα ζει στην Ελλάδα, θα τα είχε παρακολουθήσει αυτά, δεν είναι δυνατόν. Είχαν απασχολήσει τα μέσα ενημέρωσης, εφημερίδες, τηλεοπτικούς σταθμούς, ραδιοφωνικούς. Είχε γίνει μια τεράστια συζήτηση για το ζήτημα και ίσως θα μπορούσε να είναι λίγο πιο προσεκτική. Εντάξει, είναι και όλο το marketing και όλα αυτά, παιδιά. Δηλαδή, ξέρουμε ότι το αποτέλεσμα κρίνεται από τους ψήφους των άλλων χωρών. Δεν κρίνεται από τους ψήφους δικού μας. Δηλαδή, το να λέμε εμείς μεταξύ μας καλά λόγια, ωραίο είναι, εντάξει, αλλά από εκεί πέρα οι αυτοί που ψηφίσουν θα είναι οι άλλοι λαοί. Οι ψηφοφόροι είναι στις άλλες χώρες. Οπότε, λογικό είναι να υπάρχει μια προσέγγιση και μια διπλωματική προσέγγιση του θέματος. Δεν νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο η Φουρέιρα ήθελε να προβάλλει ούτε την Ελλάδα, ούτε να φτιάξει θέμα εθνικισμού. Και δηλαδή, η δική μου άποψη είναι ότι το θέμα αυτό δεν θα πρέπει να συζητηθεί τώρα εν ώψη του διαγωνισμού και μέσα σε όλο αυτό το διεθνές κλίμα. Καλύτερα να το συζητήσουμε όταν θα επιστρέψει στην Ελλάδα. Ακριβώς. Σωστά. Για πες μας λοιπόν τις εξελίξεις, τι γίνεται με τις πρόβες, με τα στοιχήματα. Γιατί ανεβήκαμε μια θέση, μαθαίνω στα στοιχήματα, σαν ελληνική λοιπόν, εκπροσώπηση με την κυρία Τερζή δηλαδή. Να πούμε χθες ότι ήταν η δεύτερη πρόβα της Ελλάδος. Στη Γεγιάννα. Λοιπόν,